Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Τρίτη σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, παρακολουθείτε το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΟΖΙΤΑ, κοντά σας με όλα τα γεγονότα της Ακίνθου και των υπόλοιπων νησιών της περιφέρειάς μας. Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων για όλα τα κτίρια στη Ζάκυνθο προκειμένου να καθοριστούν τα τέλη καθαριότητας. Όπως αναφέρεται από την Ομοσπονδία του Κλάδου, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά, διότι κρύβει κινδύνους σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες του συγκεκριμένου χώρου. Τις πρώτες αντιδράσεις από την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων έχει προκαλέσει η απόφαση του Δήμου να προχωρήσει στην επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων στα σπίτια και τις επιχειρήσεις της Ακίνθου. Όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί άλλη πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, όπως η εποχική πληρωμή των τελών καθαριότητας για τις επιχειρήσεις του τουρισμού και όχι οι πληρωμές για όλο τον χρόνο από τη στιγμή που λειτουργούν για ορισμένους μόνο μήνες. Επίσης, σημειώνουν ότι επιβαρύνονται ορισμένες μόνο περιοχές του νησιού έναντι άλλων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη στην πληρωμή των τελών. Μέχρι σήμερα, μπακάλικα να το πούμε έτσι, πληρώναμε 2 ευρώ. Με 5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Από την ώρα που είναι 10 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, αμέσως αυτόματα πρέπει να πληρώνει ένα, αυτός πληρώνει δύο, αφού θέλουμε να εισπράξουμε τα ίδια χρήματα για την ανταποδοτικά. Έτσι. Βλέπω όμως το εξής, ότι σε κάποιες περιοχές ελαφρύνουμε τα βάρη και σε κάποιες άλλες, ειδικά τουριστικές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα αυξάνουμε. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους για την υπεροριακή τους εργασία, τις αργίες και τα νυχτερινά. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμία επίσημη απάντηση από τους αρμόδιους φορείς και, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου τους, Ευάγγελος Τσόλας, θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κατά παντός υπευθύνου. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους για την ίσπραξη των μισθών που τους οφείλονται από την υπεροριακή τους εργασία, τα νυχτερινά και τις αργίες οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που έχουν αποκλείσει το γραφείο κίνησης του Ιδρύματος. Οι απαντήσεις που έχουν λάβει έως και σήμερα δεν ικανοποιούν τους εργαζόμενους, αφού αντί για τα περίπου 110.000 ευρώ που τους οφείλονται, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έστειλε 900 ευρώ υποτιμώντας ουσιαστικά τους υπαλλήλους. Συνεχίζουμε στον τύπο την επίσκεψη και την κατάληψη της Γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων. Η μόνη εξέλιξη που είχαμε όσον αφορά για τα δεδουλευμένα μας, αυτά που μας χρωστάνε δηλαδή, ήταν ένα ποσό των 900 ευρώ που έχει έρθει από την περιφέρεια. Δηλαδή ζητήσαμε εμείς 110.000 και ήρθαν 960 ευρώ. Έτσι. Αυτό είναι το ποσό που διατίθεται να μας δώσει η ΔΥΠΗ για να τα μοιραστούμε. Προχθές το Σάββατο ήρθε και στην κοπή της Κουλούρας παρουσία και του διοικητή, αλλά ήταν και εδώ ο βουλευτής. Τον έπιασα, τον ρώτησα. Δεν ξέρω αν γνώριζε το θέμα, καταρχάς, ότι βρισκόμαστε σε επίσκεψη και τι μέλη γέννηστε. Το μόνο που αρκέθηκε να πει ότι δεν χάνουμε τα χρήματα και δεν έχει το χράτος να δώσει, γιατί χρωστάει παντού. Έτσι. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, βλέπετε εδώ, συνεχίζουμε την επίσκεψη. Έχουμε στείλει σε βουλευτή στην Αθήνα να κάνει επερώτηση στο Λοβέρδο απευθείας, όχι μόνο για την επίσκεψη, αλλά και για την μεταφορά μας στο νέο νοσοκομείο. Από πλευράς μας έχουμε στείλει και στη ΔΥΠΕ, αλλά σκεφτόμαστε και σαν σύλλογος να κάνουμε παράσταση στο Διπάριο, στον κύριο Κατσουκόπουλο και στο Υπουργείο, αλλά τα περιθώρια στενεύουν όσον αφορά να πάρουμε χρήματα, γιατί και μερολογιακά την Παρασκευή φεύγει το έτος και για να μεταφερθούν στο επόμενο έτος τα χρήματα είτε πρέπει να υπάρχουν στον προϋπολογισμό, είτε πρέπει να έρθει κάποια υπουργική απόφαση μέχρι και την Παρασκευή που μπορεί τα ποσά αυτά να τα. Τους μήνες αυτούς να τους μεταφέρει. Κάτι τέτοιο μέχρι και στιγμής που μιλάμε δεν έχει έρθει. Μόλις πριν λίγο το ξαναβήκε το, γιατί δεν ξέρει κάτι νεότερο. Άρα και βρισκόμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και από την υγεία να περάσουμε σε θέματα γεωργίας, περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών της ενιαίας ενίσχυσης. Για τη Ζάκυνθο το ποσό αναμένεται να μοιραστεί σε 6.200 παραγωγούς και αφορά το υπόλοιπο 50% της επιδότησης που έχουν λάβει έως και σήμερα. Ωστόσο, σημαντική αναμένεται να είναι η καθυστέρηση για την καταβολή της επιδότησης για περίπου 600 παραγωγούς που είτε βρίσκονται σε καθεστώς ελέγχου από τον ΕΠΚΕΠΕ είτε σε διαδικασία αλλαγής των στοιχείων τους. Το υπόλοιπο 50% της επιδότησης για τη φετινή παραγωγή κατατέθηκε στους λογαριασμούς των αγροτών και κτηνοτρόφων από την Πέμπτη το βράδυ, φτάνοντας περίπου τα 7 εκατομμύρια ευρώ για όλους τους δικαιούχους.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, χρήματα δεν έλαβαν όλοι οι παραγωγοί, αφού περίπου 600 είτε βρίσκονται σε καθεστώς ελέγχου από τον ΕΠΚΕΠΕ, είτε σε διαδικασία μεταβολής των στοιχείων τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν λάβει όχι μόνο τη φετινή επιδότηση, αλλά και των προηγούμενων χρόνων. Για τους τελευταίους, εκτιμάται πως θα έχουν πληρωθεί μέχρι το τέλος Μάρτη, αφού για τις περιπτώσεις τους θα ακολουθηθεί ξεχωριστή διαδικασία. Εκτιμούμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα επίσημα πάρει κάποια στοιχεία, ότι τα χρήματα είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ, δεδομένου ότι είναι το υπόλοιπο 50% της προκαταβολής. Έχουν πληρωθεί περίπου 6.200 παραγωγοί, κατά την εκτίμησή μας, αλλά το άσχημο είναι ότι εξακολουθούν να μένουν απλήρωτοι περίπου 600 παραγωγοί, οι οποίοι είχαν πρόβλημα, δεν είχαν πληρωθεί δηλαδή ούτε την προκαταβολή τους. Είναι παραγωγοί οι οποίοι είχαν κάποιες μεταβολές, μία κατηγορία μεγάλη, ή μία δεύτερη κατηγορία ήταν σε έλεγχο. Τακτικό έλεγχο, αυτό το 5% που έχει κάθε χρόνο από ΚΕΠΕ, ή κάποιον άλλον έλεγχο που αφορούσε θέματα γραφειοκρατικά. Στις 23 Ιανουαρίου θα δώσει στη δημοσιότητα η διοίκηση του Συνδέσμου Καθαριότητας το πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην ανώνυμη επιχείρηση για τα έτη 1997-2007. Ήδη ο Δήμος όρισε τους αντιπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, ενώ σε ανάλογη κίνηση θα προχωρήσει άμεσα και ο Σύνδεσμος. Στις 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Επιχείρησης Καθαριότητας, που θα αποφασίσει για την τύχη του πορίσματος του οικονομικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωσή του. Το πόρισμα θα παρουσιαστεί από τη διοίκηση του Συνδέσμου στις 23 Ιανουαρίου και πρόταση που θα γίνει από τον πρόεδρο Ανδρέα Ξένο είναι να κατατεθεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να κινηθούν όλες οι διαδικασίες διαλεύκασης της υπόθεσης. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και οι εκπρόσωποι του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Επιχείρησης, όπου είναι ο Δήμαρχος Στέλιος Μποζίκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Φεραδούρος από την πλευρά της πλειοψηφίας και ο Στάθης Βαρυπάτης από την πλευρά της μειοψηφίας. Την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση, που είναι ο κύριος Δήμαρχος, είναι ο κύριος Φεραδούρος και από την πλευρά της μειοψηφίας είναι ο κύριος Βαρυπάτης. Και σε επόμενες ημέρες θα συγκριθεί και Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για να ορίσει και ο Σύνδεσμος τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση. Πόσους εκπροσώπους θα έχει ο Σύνδεσμος? Κοιτάξτε, το 90% μπορεί να μοιραστεί σε πολλούς εκπροσώπους ή μπορεί να είναι σε έναν. Η πρόταση δικιά μου θα είναι να είναι τρεις οι αντιπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση που θα μοιραστούν το 90%. Ο ένας εκ των τριών θα προέρχεται από την μειοψηφία. Ικανοποίηση επικρατεί στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΗ Ιωνίσων από την πορεία και τη δράση του Ιδρύματος στη χρονιά που φεύγει. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΗ, Γιάννη Δραγώνα, η νέα χρονιά αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως δημιουργική για τους σπουδαστές και το Ίδρυμα συνολικά, αφού θα επιδιωχθεί η σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Ικανοποιημένη από τη λειτουργία των δύο τμήματων της Ζακύθου και τις δράσεις που ανέπτυξαν τη χρονιά που φεύγει, δηλώνει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, σημειώνοντας πως παρά τα προβλήματα έγινε σημαντική δουλειά και βελτιώθηκαν πολλοί τομείς. Τονίστηκε παράλληλα πως οι εργασίες για την κατασκευή του κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος θα συνεχιστούν με το νέο έτος, καθώς και ότι τη νέα χρονιά θα υπάρξουν εκπαιδευτικά προγράμματα και το καλοκαίρι. Επίσης, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΕΗ, δεν τίθεται θέμα μείωσης του προϋπολογισμού λειτουργίας του, κάτι που σημαίνει πως δεν θα επηρεαστούν άλλοι τομείς δράσης του Ιδρύματος. Αυτή τη χρονιά η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλους τους χώρους της χώρας μας, άρα και το Υπουργείο Παιδείας και κατ' επέκταση και το ΤΕΗ. Δηλαδή έχουν γίνει αρκετές περικοπές και στις δημόσιες επενδύσεις και στον διδακτικό προϋπολογισμό για όλο το ακαδημαϊκό έτος του 2011. Εμείς, σαν Διοικούσα Επιτροπή, στα γεγονότα αυτά αντιδράσαμε με όλες μας τις δυνάμεις και πετύχαμε να κυλήσει ο χρόνος χωρίς μεγάλα προβλήματα. Το έργο που πραγματοποιήσαμε μπορούμε έτσι να το κωδικοποιήσουμε εν συντομία και να πούμε το εξής. Δηλαδή, τι έκαναμε? Καταρχήν, έτσι μπορούμε να πούμε ότι βελτιώσαμε το σύνολο των υποδομών του ΤΕΗ, των τμήματων μας, με νέα εργαστήρια. Συνεχίζονται οι εργασίες αποπεράτωσης του νέου κτηρίου του ΤΕΗ στη Ζάκυνθο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Εδώ θα ήθελα έτσι να σας πω ότι
Για 2 μήνες περίπου είχαν σταματήσει για λίγο οι εργασίες λόγω κάποιας λανθασμένης κίνησης από τον ΟΣΚ που είναι φορέας της παρακολούθησης του έργου. Ο εργολάβος πληρώθηκε για όλες τις εργασίες που έχουν γίνει και θα ξαναξεκινήσει με το καινούριο χρόνο το έργο, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει φτάσει στο 80% της κατασκευής του και πιστεύουμε ότι σε μερικούς μήνες το κτίριο θα έχει τελειώσει. Θα περάσουμε τώρα...